Είναι μια προσωπική μου απόφαση για την εξαρτητοποίησή μου. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα και στην προσπάθεια που γίνεται προκειμένου η χώρα να ξεπεράσει τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας αλλά και τα δύσκολα που έρχονται μελλοντικά, χρειάζεται περισσότερη σύμπνοια και ομόνοια, ώστε και η περιφέρεια πλέον να μπορέσει να βγει από το τέλμα και να προχωρήσει παραπέρα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η συγκυρία είναι δύσκολη και θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να είναι δύσκολη. Οπότε πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε μια κοινή προσπάθεια για να την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Εξάλλου μην ξεχνάμε όλοι ότι και η παράταξη από την οποία εξαρτητοποιήθηκα είναι παράταξη φίλια προσκύμενη προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι με τις δυνάμεις μου πρέπει να στηρίξω την προσπάθεια και του κόμματος που εκπροσωπώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξουν εντάσεις, ιδιαίτερα πιστεύω περισσότερο στο πνεύμα σύπνοιας και ομόνοιας. Νομίζω ότι μπορούμε περισσότερα προβλήματα να λύσουμε με συνεννόηση παρά με αντιπαραθέσεις και φωνές. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος με οδηγεί στην άποψη ότι θα προσφέρω περισσότερο από μια θέση ανεξάρτητη. Θέλω και σε κάθε περίπτωση να συμβάλλω στην όλη προσπάθεια της περιφέρειας αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται για την ανάκαμψη της χώρας, γιατί και ο χώρος που ανήκω, σας λέω, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν σας ζητήσει κάποιο ραντεβού ο Περιφερειάρχης για να συναντηθείτε, να συνομιλήσετε, υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε στην παράταξη του κύριου Μέτσιου, κύριε Γάκη? Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν έχω ανοίξει καμία συζήτηση για κάποιο ζήτημα. Η απόφασή μου ήταν να εξαρτητοποιηθώ για τους λόγους που σας είπα. Τώρα, πιο μελλοντικά, δεν μπορώ να σας πω κάτι αν θα προκύψει ή δεν θα προκύψει. Είναι νομίζω και πρόωρο κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γενικά, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στο να προχωρήσουν τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια. Σας λέω, γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας και όλοι μαζί, νομίζω και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να συμβάλλουμε προκειμένου να έρθει τελικά αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη και να φύγουμε από αυτή την κρίση, η οποία, μην ξεχνάτε, ότι 10 χρόνια ταλάνιζε τη χώρα μας.